Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι αναγκαίοι για τη ΔΕΙΑ Καλαμάτας, αλλά η πρόσληψή τους είναι θέμα νόμου. Αυτό ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας σε δήλωσή του μετά από συνάντηση του παρουσία του Δικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ Μεσσηνίας με αντιπροσωπεία των 26 συμβασιούχων της επιχείρησης, των οποίων ολοκληρώθηκε η σύμβαση και απολύθηκαν με δικαστική απόφαση. Οι συμβασιούχοι είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το 2015, οι οποίες παρετάθηκαν με ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή με αποφάσεις δικαστηριών. Προχθές το δικαστήριο αποφάσισε να τους απολύσει. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα η επιχείρηση να τους κρατήσει. Όπως καταλαβαίνετε, κανένα ΔΣ επιχείρησης, κρατικής επιχείρησης, δεν μπορεί να πάρει απόφαση να μεταβάλει μια σύμβαση ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Είναι πλέον, πρέπει να πάει η εισαγγελέα κατευθείαν. Το δικαστήριο αποφάσισε. Η ΔΕΙΑΚ έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί. Ε, από εκεί και πέρα, εμείς λέμε και δημόσια ότι είναι άδικο να προσλαμβάνονται με συμβάσει ορισμένου χρόνου, οι οποίε στη συνέχεια να παρατείνονται. Μετά τη συνάντηση, το Σωματείο ανέστειλε τι κινητοποιήσει. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο ανέφερε Η συνάντηση ήταν σε καλό κλίμα. Συνεκτιμήθηκε η εκρηκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Ακαλαμάτα μετά την απόλυση και αναζητούνται νομική. Άμεσε λύσει για την επαναφορά του στην υπηρεσία, δημιουργώντα τι προποθέσει για τη συνέχιση του αγώνα και για την οριστική μονιμοποίησή του. Μετά από αυτέ τι εξελίξει, το Σωματείο μα αποφάσισε να αναστείλει τις κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει και βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αντιδράσει σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση. Υπάρχουν κενά στο δημόσιο τομέα, αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεται πτήτη αναδιάρθρωση. Εκείνο που χρειαζόμαστε κυρίω είναι επιστημονικό προσωπικό, όλο το δημόσιο τομέα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι το θέμα του κράτου. Δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μα. Ο Δήμο Καλαμάτα και η ΔΕΙΑΚ έχουν τη δυνατότητα να προσλάμουν κόσμο και να τον μισθοδοτούν. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Αλλά σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει κεντρική πολιτική. Εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψει. Επομένω, είναι άδικο να στρεφόμαστε κατά του Δημοτικού Συμβουλίου ή κατά τη δίκης τη ΔΕΙΑΚ που δεν μπορεί από τον νόμο να κάνει κάτι. Ο Δήμαρχο Καλαμάτα παρατήρησε ότι είναι άδικο να προσλαμβάνονται με συμβάσει ορισμένου χρόνου, οι οποίε στη συνέχεια να παρατείνονται και πρόσθεσε είναι πάρα πολύ κακό άνθρωποι 35, 40 και 45 χρονών να έχουν μια δουλειά και ξαφνικά να βρίσκονται στο δρόμο. Αλλά δεν είναι δουλειά του Δήμου. Είναι δουλειά τη πολιτεία που πρέπει να νομοθετήσει, αν επιτρέπεται, από το Σύνταγμα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και να του διασφαλίσει μόνιμε συνθήκε εργασία. Για τα κενά στη ΔΕΗ Καλαμάτα ανέφερε πω υπάρχουν κενά στο δημόσιο τομέα. Χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση. Εκείνο που χρειαζόμαστε κυρίω είναι επιστημονικό προσωπικό. Αλλά αυτό είναι θέμα του κράτου. Δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μα.